πιστικά, κατάλαβε. Ναι, γιατί το λες πολύ πιστικό, όντως. Τι είπε τώρα ο άνθρωπος, λέει. Λοιπόν, δεν καταφέραμε να δούμε όμως όλο το φεγγάρι. Ναι, πού να το δούμε με τόσο βροχή, χιόνι. Χιόνι μας είπες. Όμως τα καιρικά φαινόμενα τα είχαμε και τα έντονα. Στη Σύρο είχαμε τα πιο έντονα. Εκεί λοιπόν έριξε αρκετό νερό. Είχαμε και κάποια προβλήματα και θα δούμε τώρα όλες τις εικόνες, γιατί αυτές είναι πολύ ωραίες εικόνες που μας δίνεις, Μαράκι. Αλλά αυτά εδώ είναι από το Κυκλάδες 24 και τους ευχαριστούμε πολύ που τις πήραμε. Εντάξει, δεν βλέπω φρεάτια καθαρισμένα. Η εικόνα είναι Σύρο αυτή, έτσι. Οπότε ναι, τώρα φρεάτια μάλλον δεν θα ήταν. Δεν θα ήταν, για αν ήταν, δεν θα ήταν, θα μας πάρουν τηλέφωνο από το Δήμο και θα σου παιδιά ήταν. Ή παιδιά, αν δεν μας πάρουν, μάλλον δεν ήταν. Να συμφωνήσουμε κάτι, ότι μας κατατρομάζουν οι μετεωρολόγοι κάθε φορά. Βέβαια, αυτό ναι, ναι. Τώρα, εντάξει, δεν έριξε και τόσο πολύ νερό, δεν είχαμε προβλήματα. Ξέρεις τώρα, επειδή οι φίλοι μας μετεωρολόγοι που τους αγαπάμε όλους, γυναίκες και άντρες, επειδή είναι και ατακαδόροι περισσότεροι, λένε και μια τάκα και λίγο συν κάτι. Οπότε αυτό το αρπάζουμε εμείς, το κάνουμε τίτλο. Εντάξει, είχαμε βέβαια προβλήματα στη Σύρο, όχι κάτι όμως φοβερό. Και θα πάμε και στη Σάμο. Θέλω στη Σάμο να δεις. Πήραμε, εδώ είναι η παραλία Ροδίτσες. Αυτή είναι θεσινοβραδινή λήψη. Βεβαίως, από το forecast weather του Μανώλη Ζανή. Μπράβο, κύριε Ζανή, αγαπητέ Μανώλη, μπράβο. Κάνε τρομερή λήψη αυτή. Τριπλό. Σου δεν γίνεται αυτό. Για σένα το έβαλα. Τριπλό. Τριπλό. Μήπως είναι AI. Α, δεν ξέρω. Είναι AI. Δεν ξέρω πρωί-πρωί τι έχει πάθει. Αλλά, λοιπόν. Από τη Σάμο, λοιπόν. Στην Πάτρα. Θα πάμε και στην Πάτρα για να δούμε, γιατί και εκεί είχαμε χθες το βράδυ νερό αρκετό. Μικρά προβληματάκια. Κυρίως είχαμε αρκετή κίνηση. Τα φρεάτια και εδώ. Θα κάνουμε έρευνα εμείς για τα φρεάτια κάποια στιγμή. Δεν γίνεται. Το βλέπεις. Ναι, πρέπει να την κάνουμε και πρέπει να επιμείνουμε έτσι, και στην Αττική βέβαια, αλλά και βοηθήστηκε λίγο από τη εκείνη μας την περιφέρεια, από τις μικρές και μεγάλες πόλεις. Δώστε μας και εικόνα ή πείτε μας για την κατάσταση που υπάρχει στο Δήμο, στην πόλη σας ή και εκεί στην περιφέρεια, στο χωριό σας, ας πούμε, γιατί παίζει ρόλο. Γιατί το φρεάτιο είναι θέμα όταν σου καταστρέφει την περιουσία, έτσι, ή κινδυνεύεις. Πολύ σωστά, έτσι είναι. Και θα πάμε τώρα σε τις βροχές. Θα πάμε στα χιόνια, παρακαλώ πολύ. Τα πρώτα χιόνια. Φλόρινα, Πισοδέρι. Αυτή το χιονοδρομικό θα γίνει φέτος. Αυτή η εικόνα είναι τώρα. Χθες βράδυ. Χθες βράδυ, αλλά έχουμε και τώρα, έτσι. Τώρα, είναι τώρα, συγγνώμη, έχει δίκιο. Όχι, χθες βράδυ, έχεις δίκιο εσύ. Έχεις δίκιο χθες βράδυ. Αλλά τώρα θα μας φροντίσει η Μαρία Ρίζου να μας δώσει από τη webcam της περιοχής. Αν δεν κάνω λάθος. Πάρτε τα σούπερ, δεν θέλουμε σούπερ. Δεν μεταδίδω άλλο, έτσι. Αυτό, να μένεις στη Φλόρινα, ρε φίλε. Καλά, οπουδήποτε μένεις εκτός Αθηνών είναι τέλεια, έτσι. Δίκιο έχεις. Ωραία είναι. Έριξε αρκετό χιονάκι για πρώτη μέρα. Καλά πήγε. Ήταν πάρα πολύ. Εγώ θα μ' άρεσε τώρα και σε μια γωνία, σε ένα κουτουκάκι, να ράξω εκεί, να πιεις το κρασάκι σου. Το ρακόμελο σου, ζεστό. Αυτό είναι. Το ωραίο στο μεζεδάκι. Αλλού είναι η ζωή, παιδιά. Αλλού είναι η ζωή. Για επιστρέψτε πίσω και πάμε στη Νέα Πεντέλη, γιατί εδώ με τον Σπύρο τα βλέπαμε και το καλοκαίρι. Είχαμε και μετά στην γειτονιά θέμα. Βέβαια, και είχαμε στην γειτονιά μας θέμα, διότι κοίταξε να δεις τι γίνεται εκεί. Δεν έχουμε δέντρα τώρα λόγω των φωτιών που είχαμε το καλοκαίρι. Και δες εδώ το ρέμα έχει αρχίσει και τρέχει προς τα κάτω. Δεν έχει που να βρει όγκος αυτού του νερού να σταματήσει. Όσοι ζουν στην Πεντέλη, Νέα Πεντέλη, στην ευρύτερη περιοχή και είχαν ζήσει, ή όσοι επισκέπτονταν συχνά την Πεντέλη, τις τελευταίες μέρες μετά την πυρκαγιά, ζουν μια άλλη εικόνα. Που πιθανόν έχει περάσει και αρκετά την ψυχολογία των φίλων που είναι μόνιμοι κατοικοί ή συχνά διερχόμενοι των σημείων αυτών που είναι η μαγευτική παρέμορφη Πεντέλη, είναι κατάμαυρη. Έτσι, χωρίς τα δέντρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό για να τα συζητάμε που και που και να τα υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας. Εγώ βλέπω μια άλλη Πεντέλη. Είδα περιοχές που δεν τις ήξερα. Γιατί δεν υπάρχουν δέντρα που τις κάλυπταν, βέβαια, έτσι. Και είδα και κάποιες κακοτοπιές, βέβαια. Να σου πω κάτι. Όσα λίγα δέντρα έχει μείνει σε αυτό το πανέμορφο, ρε παιδί μου, βουνό, πάνε και τα καίνε κάθε φορά. Δηλαδή, κάθε φορά να κάνουμε κακό στη φύση. Που να, κοίτα εδώ τα αποτελέσματα. Τώρα όλα αυτά τα βρούμε μπροστά μας όλο το χειμώνα, το ξέρεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα κλείσουμε με το μικρό λίμανο, Σπύρο, να το δούμε και την εικόνα από χθες το βράδυ. Νωρίς το απόγευμα εδώ πλημμύρισε. Είναι τα μαγαζάκια που τρώμε, τα ταβερνάκια εκεί σε αυτό το σημείο, αν θυμάσαι. Ναι, τώρα φταίει η ισχυρή νεροποντή, γιατί αυτό είχαμε τώρα. Μεταξύ μας τώρα, έτσι, δεν είχαμε μια τρελή καταιγίδα. Προφανώς κάτι υπάρχει ένα θέμα, είναι κορεσμένο το αποχειρευτικό σύστημα. Αλλά και πάλι αυτό θα πρέπει να το προβλέψουν και οι Δήμοι και οι περιφέρειες. Και είναι μια βροχούλα, όπως λες, δεν είναι κάτι σπουδαίο τώρα. Γιατί θα γίνει σε μια έντονη βροχόπτωση. Εδώ παρακαλάμε, κάνουμε λιτανίες ο καθένας με τον τρόπο του, ακόμα και είτε με ιερείς, είτε ο καθένας με τις ευχές του για να βρέξει. Παρακαλάμε για μια σταγόνα βροχής. Και όταν βρέξει, το λέμε κακοκαιρία. Γιατί το λέμε κακοκαιρία, γιατί είναι ο κακός μας εαυτός αυτό. Δηλαδή είναι
Ποιε τώρα να κινδυνεύσει, φαντάζομαι να έχει δίκυκλο τώρα, να μην ξέρει τι θα σου συμβεί μπροστά σου, καμιά λακκούβα ή οτιδήποτε. Και μόνο αυτό, για σκέψου και πόσου εδώ οι περιουσίε των ανθρώπων καταστρέφονται. Γιατί ρε παιδί μου τώρα με μια βροχούλα γίνονται όλα αυτά. Δεν θέλετε να γκρινιάζουμε, αλλά είναι ευθύνη των Δήμων και των Περιφερειών, ακόμα και αν υπάρχει κορεσμένο αποχαιρετικό σύστημα, είτε στην Αττική, σε οποιαδήποτε περιοχή, να μπουν στη διαδικασία με αποφάσει οι οποίε ενδεχομένω σπάσουν και αυγά οι αποφάσει, εννοώ έτσι. Να προλάβουν το κακό, όποιο κακό έρχεται. Γιατί μετά, τι να το κάνεις. Πιο πολλά πληρώνεις για την αποκατάσταση. Κατάσταση δεν έχεις ανθρώπινη ζωή που φεύγει, έτσι. Λοιπόν.